αλλά που μας βοηθούν τόσο πολύ που πάνε σε όλη την Ελλάδα και βοηθάμε και ενημερώνουμε. Ένα που θα παρακαλέσω από την πλευρά μου είναι τα γράμματα. Όχι, νομίζω έχω καλή φωνή. Τα γράμματα σας λίγο προθετικά για να μπορώ να περάσω τις λίστες σωστά, για να μπορούμε να σας ψάξουμε την ώρα που χρειαστείτε. Μακάρι κάποιοι από εσάς να χρειαστούν να καλυφθούν. Αυτά μόνο ερωτήσεις. Παρακαλώ. Αν είσαι συμβατός δότης, παιδιά, αν είσαι συμβατός δότης, σε ενημερώνουν καταρχήν και πας στο νοσοκομείο της περιοχής σου και κάνεις κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Γιατί αν έχεις ένα μεταδοτικό νόσημα, αν έχεις μια ίωση και δώσεις το νόσχευμα, τα αρχεία έχουν ασοκύτερα με ίωση, τη γρήπη παράδειγμα, την απλή. Αν είσαι γρυπωμένος και πας δώσεις αρχαίγωνα κύτταρα γρυπωμένους, θα μεταδώσεις σε έναν άνθρωπο που έχει ανασοκαταστολή, θα του μεταδώσεις τον ιό της γρήπης και τον έστειλε στον Άγιο Πέτρο έτσι κι αλλιώς. Ο σκοπός είναι να σώσουμε τους ανθρώπους. Άρα θα μας δώσουν εντολές, έχει κίνηση στην περιοχή μας τις λίγες μέρες, πάρω μια διαδικασία, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε τις εξετάσεις, δυστυχώς δεν πρόλαβε το περιστατικό. Αφού μαθεί το νοσοκομείο μας ότι δεν έχουμε ίωση, δεν έχουμε κάποια μεταδοτική νόσο και είμαστε υγιείς, τότε μας κατευθύνει στο ΚΕΔΜΟΚ, το Παλαιστινιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, είτε να πάμε στην Πάτρα στο Παλαιστινιακό Νοσοκομείο, είτε στο Παπανικολάου Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, όπου μας βολεύει. Έτσι κι αλλιώς αυθημερώνεται η διαδικασία. Δηλαδή, κλείνεις το ραντεβού, πας 10 η ώρα και βγαίνεις 12.30 1 η ώρα, έχοντας κάνει μια δωρεά ζωή στην κυριολεξία. Απλά δεν γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία. Γίνεται μόνο στο Παπανικολάου Θεσσαλονίκη που έχει τέτοια μηχανήματα, στο ΚΕΔΜΟΚ στην Αθήνα, στην Πάτρα, στην Αθήνα και στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου κάτω στην Κρήτη. Άλλη ερώτηση. Ναι. Μέχρι τα 50, 18 με 50. Εμείς και 17,5 και 17 και 6 μήνες, και 7, 8 μήνες παίρνουμε το δείγμα γιατί έτσι και αυτός που είπα στην αρχή. Τρεις τέσσερις μήνες δεν θα βγούμε στη λίστα. Οπότε ένας 17,5 κάνει. Αλλά ένας είναι 50 συν, δεν θα κατέβει προς τα κάτω, δυστυχώς μεταλλώνουμε. Και ο λόγος είναι ότι τα κύτταρά μας πλέον δεν μπορούν να προσδιορίζονται. Η λογική της μεταμόσχευσης ποια είναι. Παίρνοντας νόσχευμα ένας ασθενής, ένα παιδί 15-20 χρονών, πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα, βαριά 10 μέρες, να λειτουργήσει ο οργανισμός του και να παράξει τόσο αίμα όσο χρειάζεται να λειτουργήσει αυτόνομα. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει αίμα ένας που έχει κάνει μεταμόσχευση, γιατί έχει πάει κίνδυνος επιμόλυσης. Άρα πρέπει να είναι αυτάρκης σε λίγες μέρες με το δικό του αίμα. Και γι' αυτό το λόγο τα νέα παιδιά, όλα εδώ τα παιδιά που βλέπω, μπορούν τα αρχαίγωνα του να παράξουν 5 δισεκατομμύρια κύτταρα την ημέρα. Εγώ που είμαι 60 χρονών παράγουν 4 δισεκατομμύρια. Οπότε είναι αργά. Αργός ο χρόνος αναπαραγωγής. Εμένα ίσως επειδή είμαι 49 και για μένα είναι αργά. Αν είσαι το 66 τέλος χρονιάς, εντάξει, άμα είσαι το 66. Είσαι μέσα για ένα χρόνο, πονές στην κερί. Πονές στην κερί. Παιδιά, για μία μέρα μπορεί να είμαστε και να σώσουμε έναν άνθρωπο. Γίνονται μεταμοσχεύσεις από τη μαμά. Η μαμά με το παιδί, όπου ακούτε ότι τέτοιαξε η μαμά και ο παπάς και η συμπεθέρα, είναι παραμύθια. Η μαμά και ο παπάς ταιριάζουν 50% με το παιδί. Εάν ταιριάζουν παραπάνω, βγαίνουν μοκολάκια, βγαίνουν άλλα προβλήματα. Εμείς πρέπει να γυρίσουμε εκεί, παιδιά. Συμπάσχουμε και συναγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για τα παιδιά αυτά. Έχουμε κάνει δράσεις τεράστιες. Αλλά εμείς θέλουμε να γυρίσουμε εκεί, παιδιά. Κανένας δεν θέλει να γεννήσει παιδί με πρόβλημα για το λυπούνται ή να το συμπαραστέκονται οι άλλοι. Επομένως, ο στόχος είναι να έχουμε εκεί, παιδιά. Όποιος λέει ότι ψάχνει συμβατότητα η ανάγκη του παιδί του, πρέπει να υπαλλαγώσει λάθος ενημερωμένος. Γιατί ακούμε τόσα πολλά που στο τέλος θα χάσουμε τον λογαριασμό. Τι τόσο πολλά τα πράγματα. Άλλη ερώτηση. Ναι. Αυτοί που δεν μπορούν να δώσουν ημιερό ποιοι είναι. Όσοι είναι κάτω από 17,5, πάνω από 50, όσοι έχουν αυτοάνοσο εκτός από το θυροειδή, το χασιμότο, το οποίο πριν από 10 μέρες πήραμε το OK να παίρνουμε δείγμα και θα κρίνει η επιστημονική ομάδα όταν χρειαστεί η καταλληλότητα ή όχι του δότη. Άρα και αυτοί μπορούν. Από το άνοσο λοιπόν και σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, έτσι πατήθηκε σύμφυλη και καρδιακές πατήσεις, αυτές που χρήζουν θεραπείας. Όχι κάτι κλεισίματα, αυτά τα συνηθισμένα που δεν κάνουν θεραπεία, απλά ξέρουμε ότι έχουν ένα προβληματάκι. Υπάρχουν οι ερωτήσεις στο πίσω μέρος που απαντάνε. Έτσι, οι τρεις πρώτες ερωτήσεις είναι αυτές που κόβονται. Οι υπόλοιπες, το επιστημονικό προσωπικό της Πάτρας, θα μιλήσουμε όποιον χρειαστεί.